Καλή Σαρακοστή, καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Απόψε κόφουμε τη μούτση της Σαρακοστής εδώ στο πιο αδύναμο κρίκο με τους γειτόνους από την επερχόμενη ταινία «Βουράτε γειτόνι». 8 χαρακτήρες και πρωταγωνιστές της ταινίας θα παίξουν απόψε για ένα πολύ καλό σκοπό. Οι παίχτες θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα για να συγκεντρώσουν μέχρι και 5.000 ευρώ. Ό,τι και να γίνει όμως, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Στο τέλος κάθε γύρου αποχωρεί ένας παίχτης, αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως τον πιο αδύναμο κρίκο. Για πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα. Εγώ είμαι ο Αρτεμάκης και σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εγώ και... Εγώ είμαι όμορφος επιχειρηματίας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της όμορφος Group of Companies. Εγώ είμαι ο ρίκος, πλούσιος πολλά και μόνος μου τα έκαμα. Εδούλεψα σκληρά. Χάρη σε όλους σας. Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε και εδώ χωριάτος. Σοκράτης Σοκράτους, ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος προς το παρόν. Αντωνάκης Κάττος, ανώτερος αστυνόμος Α, συνταξιούχος τώρα, τον καιρό που είχε αστυνομία, γιατί ούσαμε και κανέναν μπάτσο. Εγώ είμαι ο Ράλικ Μάπουρος και είμαι πολλά happy που είμαι back to my family. Εγώ είμαι ο Σοφρόνης Κάττος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου Σκύλο. Καλώς τους καλώς ήλθατε, Μάπουροι, Κάττη, Ναστάζια και λοιποί. Βουράτε γειτόνι, η ταινία στους κινηματογράφους 21 Μαρτίου από 21 Μαρτίου. Απόψε οι πρωταγωνιστές της ταινίας παίζουν για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Έλικας, πρότυπο σπίτι στην κοινότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Αν και έχω μια υποψία ότι θα τους κάνετε όλους... Τέλος πάντων. Μέσα σε κάθε γύρο μπορείτε να κερδίσετε 650 ευρώ και μέσα στα όρια του χρόνου. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μου δώσετε 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και να πείτε bank. Εάν μου πείτε πάσο ή μου δώσετε μια λαθασμένη απάντηση, αυτό θα αποβεί μοιραίο γιατί θα χάσετε όλα σας τα χρήματα. Εάν μου πείτε bank δυνατά και καθαρά, αφού πω το όνομά σας και προτού υποβάλω την ερώτηση, Ρικό, τότε τα λεφτά αποταμιεύονται. Και ξεκινάμε μια καινούργια αλυσίδα. Στο τέλος κάθε γύρου βλέπουμε πόσα λεφτά έχετε αποταμιεύσει. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Hello, hello. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά και ξεκινάμε αλφαβητικά με εσάς, Αρτεμάκη. Ρολόι! Αρτεμάκη, συμπληρώστε τη φράση της Ναστάζιας από το «Βουράτε γειτόνι». Hello, Ρίκο Μάπουρε, hello. Θε μου χάνεις. Σωστό, όμορφε. Πώς λέμε στην κοινή ελληνική τη λέξη της κυπριακής διαλέκτου «Μάπουρος»? Κουκουνάρι. Σωστό, Ρίκο. Πώς γράφεται η πρώτη συλλαβή της λέξης «γειτόνι», το «γι»? Εψιλογιό. Σωστό, Ναστάζια. Πώς ονομαζόταν η φιλενάδα της Ναστάζιας που υποδιόταν η Σοφία Καλή στη σειρά «Βουράτε γειτόνι»? Hello, Mary. Σωστό, Σοκράτη. Bang. Πώς αποκαλούσε χαϊδευτικά η Πολίτσα το γιο της Σοφρονάκη? Αγγέλε. Σωστό, Κάττο. Πώς λέμε τη λέξη αζούλα στην κοινή ελληνική? Ζήλια. Σωστό, Έρικ. Η ρέγγα εκτός από καπνιστή και φρέσκια τρώγεται και... Η ρέγγα εκτός από καπνιστή και φρέσκια τρώγεται και... Πώς τρώγεται η ρέγγα, δεν ξέρω, πάσο. Παστί. Σοφρόνι. Ο Μάρτης εκτός από γδάρτης, τι άλλο είναι σύμφωνα με την κυπριακή παροιμία? Παλουκοκάφτης. Σωστό. Αρτεμάκι, τι είναι τα ριάλια στην κυπριακή διάλεκτο? Παράις. Σωστό. Τα λεφτά, τα χρήματα. Όμορφε. Με ποιον ήταν ερωτευμένη η Παντελίτσα, η αδελφή του Γιάννη? Ήταν με τον... με σένα, με τον Αρτεμάκη. Σωστό, Ρίκο. Ναι. Πώς τελειώνει η κυπριακή αγαπημένη παροιμία της Πέπας? Παρά να έχεις γείτονταν κακό, καλύτερα να σου φκεί... Τα μάτι σου. Σωστό, Ναστάζια. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μαλαισίας, η Τζακάρτα ή η Κουάλα Λουμπούρ? Α,
Ναι, κοίταξε, η Κουάλα Λουμπούρ ξέρω το, αλλά τάσο μου πολλά cute τα κουάλα, αλλά μας φάνε τα Λουμπούρ. Σωστό, Σοκράτη, σε ποιο διάδρομο του σταδίου... σε ποιο διάδρομο του σταδίου τρέχει η Σότια στους τίτλους εισαγωγής της σειράς Βουράτε Γειτόνι, στο τρίτο ή στο τέταρτο? Ένα λεπτό και ακουφή και φύγει κανονικά. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Ρίκος Μαύρος, στο δεύτερο διάδρομο είναι η Πέπα, στο τρίτο διάδρομο είναι η Αναστάσια και στο τέταρτο διάδρομο είναι η Σότια Τσικαλή. Σωστό. Κάτω. Ποιος πρόεδρος Κυπριακού Πολιτικού Κόμματος αποκαλείται και πρίγκιπας? Κανένα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Για να δούμε τι κάναν οι γειτόνοι, πόσα λεφτά εμαζέψαν, όχι ότι νοιάζει κανέναν άλλον, εκτός από το Ρίκο Μάπουρο. 300 ευρώ για τον πρώτο γύρο. Και για να δούμε ποιος δεν έλαβε θέση για εκκίνηση, ποιος δεν άκουσε το σύνθημα, ποιος από τους γειτόνους δεν κατάλαβε ότι πρέπει να βουρήσει. Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ο πιο δυνατός κρίκος στον πρώτο γύρο είναι ο Σοκράτης. Μάζεψε πολλά χρήματα για την ομάδα, αλλά ήταν και αλάνθαστος. Ο Έρικ από την άλλη δεν απάντησε σωστά σε καμία ερώτηση. Άρα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ψηφίσατε. Για να δούμε ποιος θα πάρει διάταγμα για έξωση. Σοφρονάκης. Κάτους. Σοκράτης. Σοκράτης, γιατί είναι ο καλύτερος. Κάτος. Το πουλί. Κάτος. Έρικ. Δεν εντοπίσατε το πιο αδύναμο κρίκο του πρώτου γύρου, που ήταν ο Έρικ. Μόνο ο Σοφρόνης, από ό,τι βλέπω. Αλλά πριν πάω σε αυτό, να πάω στην Αστάσια, διότι κάτι μου λέει το IQ μου ότι δεν έχει συντονιστεί η Αστάσια με το παιχνίδι. Η ψήφος είναι αρνητική για να φύγει αυτός που ψηφίζουμε, όχι για να μείνει. Άντε ρε. Ναι. Sorry, αγάπη. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Εντάξει, Αστάσια, καταλαβαίνετε, είναι κάποια θέματα εδώ. Την ώρα του γυρίσματος που πρέπει να επιληφθώ άμεσα. Πάω στον Έρικ, ο οποίος μας είπε ότι he's back to the family. Yes, I'm very happy. Μετά από πόσα χρόνια? Πάρα πολλά, 18 χρόνια νομίζω. Η σειρά Βουράτε Γειτόνι τελείωσε το 2005 και μετά από 14 χρόνια κάνει comeback στις κινηματογραφικές αίθουσες από 21 Μαρτίου και βλέπετε κάποια έτσι αποτελέσματα. Κάποιοι βελτιώθηκαν, κάποιοι όχι. Εδώ, ο Έρικ. Αν δεν κάτσες που έγραψα. Έρικ, τι σας συνέβη? Τι σας συνέβη όλα αυτά τα χρόνια? Πώς καταντήσατε έτσι? Μια χαρά είμαι. Εσύ η Μουτσούνα που είναι συνέχεια έτσι ξυνισμένη. Έτσι πρέπει να είναι ξυνισμένη. Εσάς γιατί είστε σαν να ήρθατε από την Τζαμάικα, σαν ξόγαμο του Bob Marley? Γιατί πήγα και στην Τζαμάικα, οκ. Okay. Και περάσατε πολύ χαλαρά από την. Πάρα πολλά ωραία. Και γύρισα όλο τον κόσμο. Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν? Ατραούδουμε στις στράτες. Φαίνεται. Η Ρέγκα δεν ξέρετε ότι είναι παστή? Στο Λάντον έτσι είχαμε παστές ράγκες. Αλλά fish and chips. Yes. I love fish and chips. Πήγατε στον αγγλικό αδύναμο κρίκο, the weakest link? Όχι. Τιμή μας λοιπόν που ήρθατε εδώ, Έρικ. Yeah. Γιατί ψήφισατε τον Κάτσο? Γιατί δεν ήξερε το Prince ποιος ήταν. Εσείς τον ξέρατε? Yeah, of course. Παρόλο που λείπατε στην Τζαμάικα. Yeah, έτσι γίνεται ακούσω. Αλλά τη Ρέγκα δεν ήξερα. Κάτσε. Τι γίνεται, είδατε τον κλαίνει Ρέγκε στον Έρικ. Χάλια. Χάλια. Μα η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Να έρθει ο καιρός του στους ζούλους. Ο Κάτσος, πρώην ανώτερος αστυνομικός. Ανώτερος αστυνόμος, Τάσο. Αλφα. Συνταξιούχος είπαμε τώρα, αλλά στον καιρό μας είχε αστυνομία, ρε μας. My apologies. Τι εννοείται είχε αστυνομία στον καιρό σας, τώρα τι έχει? Είχε αστυνομία, μάνα μου, είχε μασκαρελί κούτια. Χάρη στην του νου και χάρη στην του άλλου. Κάτσε. Με τι νησάνια βγήκαμε στη σύνταξη?
Δόξαζε ο Θεός, καλά είμαστε. Πάμε στους καραούλους, αγρέλια, μανιτάρκα, συνάουμε. Κάνα ποσκόλιο με το ψαροκάλαμο και μόνο ό,τι πιάμε. Ό,τι πρέπει για παίχτης του Κρίκου, συλλέχτης καραόλων. Έτσι, έτσι. Και πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα που κληθήκατε πάλι στην ενεργό δράση? Εγώ βλέπω δαμέ το πουλί ότι πρέπει να μας κάνει δρόμο να φεύγει. Μα ποιος είναι το πουλί? Το πουλί είναι, αν ξέρεις το πουλί. Όχι, έλειπα κι εγώ στα εξωτερικά. Τα έφαμε έναν τόνο Λιβανέζικα για τον καμό άνθρωπο. Και πάλι δεν έγινε. Ρίκος. Το πουλί είναι ο συμπεθερός, ο Ρίκος ο Μάππουρο. Γιατί το πουλί από πού βγαίνει? Έτσι, η ετοιμολογία. Πάει του πολλά. Α, το πουλί. Διότι ξεκίνησε που τα πουλιά του την κουβέντα. Θυμάσαι παλιά. Επίνε και γυρίαν πουλιά στην Ευερκά, έβαλε δίχτυα. Τώρα αυτά είναι παράνομα. Το. Αυτά είναι παράνομα, κάτσε. Βέβαια, ήταν παράνομα. Που τότε που τον πιάμε. Γιατί δεν τον συλλάβατε? Συλλάβαμε. Α, συλλάβατε. Επίνε και μέσα. Μάλιστα. Έφαγε και εκείνο που πρέπει. Έφαγε το πρόστιμο του και φάμε και εμείς τα πουλιά. Μάλιστα. Μήπως έβαλε κανένα βουλευτή μέσω? Τούτος έτσι που το θωρείς έχει πολλά μέσα. Το βλέπω. Εβασάνισε με πάρα πολλά. Ας τον να λέει ότι τον εβασάνισα εγώ εκείνο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Επισοκάει. Ρίκο, θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτές τις κατηγορίες όλες? Ναι, εδώ κάτω ένα κούσπο και παρά και να του πω θέλει να πάει στο Μητσερό. Έχει κούσπο στο Μητσερό, κάτσε λοιπόν, που δεν ξέρατε τον πρίγκιπα Νικόλα Παπαδόπουλο. Άμα πας στην ταινία, ναι, και δουν τον κινηματογράφο τώρα, 21 του Μάρτη, ναι, να δουν και τον κούσπο και να δουν ήταν που κάνουν. Και που έμπουν τα Σίναε. Σίνα. Ναι, στο θέμα μας τώρα, εσείς γίνετε πρώην ανώτερος αστυνόμος να μην ξέρετε τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον πρίγκιπα. Τον Νικόλα Παπαδόπουλο ξέρω το. Ή μείνατε στον Τάσο εσείς? Να σου πω την αλήθεια, ρε Τάσο. Δεν μ' αρέσει και που τον λαλούν πρίγκιπα τώρα. Γιατί? Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τι σημαίνει πρίγκιπα, ήταν βασιλιάς, τίποτε ο κύρις του. Εντάξει, δεν το βάλαμε εμείς. Το γράφω στις εφημερίδες. Μα δεν με ενδιαφέρει ότι γράφει ο καθένας. Εγώ προτιμώ να απαντήσω κανένα. Διότι πρίγκιπας, όταν λέμε, κάνουμε το ψηλά. Θορούμε τον και λέμε, αμά, του ως πρίγκιπας πολιτικός. Έχουμε έτσι πολιτικό πρίγκιπα. Το πραγματικό όνομα του Κάττου ποιο είναι? Αντωνάκης Κάττος είναι το πραγματικό. Μάλιστα. Κάτσε, Αντωνάκη, με τρεις ψήφους σας ενημερώνω ότι είστε ο πιο αδύναμος Κρίκος. Δεν θέλουμε αστυνομίες εδώ. Μάλιστα. Λυπάμαι πολύ. Ήταν στημένο που το πουλί. Ήταν τούτη υπόθεση στη μέρια με σύρει έξω, διότι τρέβει με, να του πάει. Αλλά πειράζει, ήταν μια ωραία εμπειρία, ας πω την αλήθεια. Μα κάνει να φκάρουν κάποια λεφτά για το Ίδρυμα. Και να τα πούμε στις 21 του Μάρτη. Δεύτερος γύρος, έχετε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 300 ευρώ. Με την αποχώρηση του Κάττου μείνατε 7 γειτόνι. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο Κρίκο. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Σοκράτη, που ήταν ο πιο δυνατός Κρίκος σύμφωνα με τα στατιστικά στον πρώτο γύρο. Ρολόι! Σοκράτη, ποια κυπριακή φράση λέμε απαξιωτικά σε κάποιον τεμπέλη που ζητά κάτι για να του δείξουμε ότι δεν πρόκειται να τον βοηθήσουμε? Έσυ κούσπο. Στο Μητσερό. Σωστό. Έρικ, πώς λέγονταν ο πρωτότοκος γιος του Ρίκ Μάππουρου? Έρικ Μάππουρος. Σωστό. Σοφρόνη, σε ποιον κύκλο προβολής του Βουράτε Γειτόνι παντρεύτηκε η Κικίτσα με τον Σοφρόνη? Στον πρώτο ή στον τρίτο? Στον τρίτο. Σωστό. Αρτεμάκη. Πάνκ! Ποιο χαϊδευτικό χρησιμοποιείται για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού που αρχίζει από φι? Φούλη. Σωστό. Όμορφε. Πώς λέμε στην κυπριακή διάλεκτο το βιολιστή? Κιολάρι. Σωστό. Ρίκο. Πάγκα. Συμπληρώστε τους στίχους του κυπριακού τραγουδιού. Έλα να σμίξουμε τα δυο φιλιά δροσάτα. Να σου δυο. Σωστό. Ναστάζια. Ναι. Τι αντικείμενο ήταν το μπαρ στο σπίτι του Ρίκου και της Πέμπας? Θυμούμαι. Η πιο χωριάτικη υδρόβιος του κόσμου. Υδρόγειος εννοείται. Α, ναι, υδρόγειος. Σωστό. Σοκράτη, πόσα ενεργά ηφαίστεια υπάρχουν στην Κύπρο? Κανένα. Σωστό. Έρικ. Bank. Η ξυλοφάγου ανήκει ή δεν ανήκει στα κοκκινοχώρια? Yes, ανήκει. Σωστό. Σοφρόνη, πώς λέγεται η μέρα που ακολουθεί ακριβώς μετά την Κυριακή των Καρναβαλιών? Καθαρά Δευτέρα. Σωστό. Αρτεμάκη, τι έλεγε η Κικίτσα ότι θα έκανε με το μαγιό της όταν αγαναχτούσε? Ο σκίσι. Άρα. Ο σκίσι.
Να σωστό. Σύζω το παλιό μου. Θα σύζω το παλιό μου, σωστό, όμορφε. Τι. Είναι ή δεν είναι ξέματος συγγενής μεταξύ τους η Μαρία Κορτζιά και ο Πιέρος Σωτηρίου. Είναι ζευγάρι. Ναι. Σωστό, Ρίκο. Ναι. Ο ασύντυχος είναι αυτός που μιλάει πολύ ή αυτός που δεν μιλάει καθόλου. Ποιος? Ο ασύντυχος. Ο ασύντυχος. Εμίλα. Σωστό, Ναστάζια. Πώς άρεσε στη Βαθούλα να αποκαλεί το σύζυγό της στη σειρά Βουρά την Κοιτώνη. Τις πιο χωριάτικες ερωτήσεις κάμνεις μου, Τεστάσο μου. Όμορφο. Σωστό, Πάκη. Σοκράτη. Η λέξη ταραμάς είναι τουρκικής ή γαλλικής προέλευσης. Τουρκικής. Σωστό, Έρικ. Έρικ. Μπαγκ. Αργήσατε τώρα, Έρικ. Αφού είπα εγώ, μπαγκ. Ναι, αλλά επειδή έλεγε ο χρόνος, θα μπορούσε να το πάρει. Το πήρατε τελικά. Σας το δώσαμε γιατί είναι καθαρά Δευτέρα. 430 ευρώ σε αυτό το γύρο, σύνολο 730 ευρώ για τους γειτόνους. Εσείς σχολιάζετε στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες στο Twitter, στο Facebook ο πιο αδύναμος κρίκος με ελληνικά. Δεν είναι déjà vu. Βλέπετε καλά μπροστά σας. Οι γειτόνοι επέστρεψαν. Τώρα αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Εσείς θα κρίνετε. Αυτό που έχω να πω και θα ενθουσιάζει τον Μάπουρο είναι ότι και οι 8 μπαίνετε ταυτόχρονα, αυτόματα, στη μεγάλη κλήρωση για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Fiat 500, προσφορά της CIC Auto Masters. Και για ένα ταξίδι 2 ατόμων στην Ταϊλάνδη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, από το Ξένος Travel. Ναστάζια, με ποιον θα πηγαίνατε στην Ταϊλάνδη? Με τον Σοκράτη, είδα και έπαθα να με πάρει καλέ, να τον αφήκω πίσω. Καλά, ο Ρίκος γιατί μάχεται από εκεί. Τι σχέση έχω εγώ με τον Ρίκο, καλέ? Τον είδα που πανηγύρισε λίγο με το και σας έβλεπε με το ταξίδι. Να πάρει την Πέπα του ο Ρίκος, είναι εντάξει, αν το κερδίσουν. Μάλιστα. Πάντως ένα Fiat 500 σας ταιριάζει, Ναστάζια. Ναι, ταιριάζει μου, σας βλέπω ήδη μέσα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε, ποιος δεν πήρε τον ρόλο του στα σοβαρά? Ποιος το πήρε στο σορολόπ? Ποιος ήρθε απλά για την πλάκα? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις και ένα μεγάλο μπανγκ, ο Σοκράτης είναι και πάλι ο πιο δυνατός κρίκος. Αυτή τη φορά, ο Σοφρόνης είναι βάσει των στατιστικών ο πιο αδύναμος κρίκος. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος απέτυχε να κάνει comeback. Εγώ είμαι Σοφρονάκης. Έρικ. Σοκράτης. Ρίκος, γιατί ο Σοκράτης είναι ο καλύτερος. Ναστάζια. Σοφρόνης. Έρικ. Η πρώτη ισοψηφία στον αποψινό πιο αδύναμο κρίκο Παύλα Βουράτε Γειτόνι, Παύλα, η ταινία Παύλα Καθαρά Δευτέρα, είναι γεγονός ανάμεσα στον Έρικ και τον Σοφρόνη. Να πω όμως ότι η ομάδα ήταν αλάνθαστη. Yes! Και θα μπορούσε να κερδίσει και τα 650 ευρώ αν είχατε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας και δεν κάνατε μπανκ όλη την ώρα και περιμένατε μετά την 8η σωστή απάντηση. Και πάω στον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση, το Σοφρόνη, που μας είπε ότι είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου σκύλων. Σωστά, Σοφρόνη? Πάρα πολύ σωστά. Τι βάζετε στα σκυλιά και ακούνε από μουσική? Μπετόβεν. Κλασική μουσική, ναι, έτσι, ναι, ναι. Για να ηρεμούν. Mm-hmm. Ή από τον Μπετόβεν που ήταν το σκυλί του Αγίου Βερνάρδου. Είναι ένας συνδυασμός. Είμαστε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο σκύλων. Mm-hmm. Κάναμε ένα ξενοδοχείο για τα ζώα, τα οποία αναλαμβάνουμε τα μπάνια τους, τη διαμονή τους. Πεντάστερη φιλοξενία για τα ζώα. Μαζί με την Κικίτσα. Μαζί με την Κικίτσα. Είναι στο ξενοδοχείο η Κικίτσα τώρα και δεν μπορούσε να έρθει. Θα το δούμε στην ταινία αυτό? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και έχω πρόβλημα με τον παπά μου γιατί ξενοδοχείο σκύλων και λαλούμε κάτω. Σκυλάς δηλαδή. Ξέρω, λέει μου, εντερκάζει ο κάτσος με το σκύλο. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τον Ερικ? Διότι θεωρώ ότι είναι χαραμοφάης και θέλει να φάει την πρίκα του αγαπημένου μου πεθερού και θέλω να κοπεί το κακό στη ρίζα του. Ερικ, τι έχετε να απαντήσετε στο Σοφρόνη? Ξέρω
που καιρό ότι έμε συμπαθά. Έμε πάει καθόλου, κατάλαβε. Γι' αυτό το κάνει. Θέλουν όλοι να με στείλουν πίσω στο Λάντον. Ξέρω το τούτο. Τάκη είπε κάτι. Να σε συλλάβει ο Κάτσος για σοφρονισμό, Ερικ, και να σε στείλει στο ξενοδοχείο σκύλων. Θα πάω στο Σοκράτη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος, σύμφωνα με τα στατιστικά. Εσύ, Σοκράτη, τι γίνεται, τι νέα, ακόμη με την Αστάζια? Δεν την αλλάζω. Δεν την αλλάζει, αλλά ψήφισε με. Μωρό μου, πρέπει να πάρεις τα μωρά, έχεις κούρσα. Ναι, γιατί την Αστάζια, Σοκράτη, το είδα και εγώ αυτό και θα το σχολίαζα. Ναι, έχει να κάνει κούρσα. Τι κούρσα? Να πάρει τα μωρά, μπαλέτα. Άλογο είναι. Κατάλαβες. Τα μωρά, μπαλέτα. Εγώ ψήφισα τον Ρίκον, αλλά έγραψα ότι ο Σοκράτης είναι ο καλύτερος. Άλογο δεν είναι, πόνι θα έλεγα. Καλά, γιατί δεν πάτε εσείς να κάνετε τις κούρσες στα φροντιστήρια? Δεν κάνω κούρσες, Τάσο μου. Μα και τι κάνει, Τάσο μου? Αστάζια, φαλοκρατικό είναι αυτό. Τι? Φαλοκρατικό. Δηλαδή? Σοκράτη, αυτή τη φορά θα πρέπει να διαλέξετε μεταξύ του Έρικ και του Σοφρόνη, διότι η Αστάζια δεν είναι υποψήφια, όπως βλέπετε. Είναι απαστράψουσα. Thank you. Για να μην με κατηγορήσουν για τους συγγενείς μου, αγαπητέ μου Τάσο, Σίμων μου αποχωρεί. Αποχωρήσει ο Σοφρόνης, Σίμος Κάτος. Είναι και στη σειρά αδερφότεχνος μου το παιδί, οπότε η πολίτσα είναι αδερφή μου. Μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη σας βλέπω να πηγαίνετε μόνος σας, μάλλον την Αστάζια να πηγαίνει μόνη της. Ναι, μάνα μου. Εγώ δεν θα τον πάρω μαζί μου, τέλος. Με τον Ρίκο θα πας στην Ταϊλάνδη, η Αστάζια δηλαδή? Όχι και έτσι, Τάσο μου, για όνομα του Θεού. Με ποιον άλλο? Θα δω, θα πάρω τη φίλη μου τη Μέρη. Σοφρόνη, με δύο ψήφους και την νικόσα ψήφο του Σοκράτη slash ξαδέρφου slash θείου slash τσάκα, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Thank you, Άδια. Thank you. Ναι, όπως είδατε, χωρίς να χάσω ερώτηση, δεχθήκαμε μια επίθεση από τους άλλους εναντίον της οικογένειας γάτου. Όμως, όπως θα δείτε και στην ταινία 21 του Μάρτη, οι γάτοι δεν μένουν άπαγοι και θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Τρίτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 730 ευρώ με την αποχώρηση του Σοφρόνη, που καταγγέλει ότι θέλετε να φάτε τους κάτσους. Μείνατε 6. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με τον Σοκράτη, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Σοκράτη, σε ποια μεγαλούπολη θα γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας «Βουράτε γειτόνι»? Νέα Υόρκη. Σωστό. Έρικ, το ευχάριστο Σαββατόβραδο παρουσίασε για μια περίοδο η Άντζη Ρίγα ή η Άντζη Λουπέσκου? Η Ρίγα, η Άντζη Ρίγα. Σωστό. Αρτεμάκης, σύμφωνα με την παροιμία, ο ανυπόμονος κάθεται πάνω σε αναμένα... Καρβούνα. Σωστό. Όμορφε, ο Αγωγιάτης στον παλιό καιρό μετέφερε εμπορεύματα και ανθρώπους επιπληρωμή ή πολλούσε συγκεκριμένα τρόφιμα σε μικρά χωριά? Μετέφερε ανθρώπους. Και εμπορεύματα. Σωστό. Ρίκο, η παραδοσιακή τσαμαρέλα από το κρέας ποιου ζώου φτιάχνεται? Τη τσούρας. Της κατσίκας δηλαδή? Ναι, ναι. Θα το δεχτώ. Σωστό. Αναστάζια, όταν κάποιου το λέει η καρδιά του, σημαίνει ότι είναι γενναίος ή ότι τυλιάζει με το παραμικρό? Ότι είναι γενναίος. Σωστό, Σοκράτη. Bang. Τι φώναξε ο Σοκράτης στον Αρτεμάκη όταν αυτός έδινε την ανθοδέσμη του γάμου στην Αστάζια στη σειρά «Βουράτε γειτόνι»? Ρε ζιζιρε! Σωστό, Έρικ. Ο Ανδρέας Κουκίδης ή η Ρίνα Κατσελή έγραψε το θεατρικό «Οι όρνηθες» του Αριστοφάνη? Ο Κουκίδης, ο Κουκίδης, yes. Σωστό, Αρτεμάκη. Η κουμανδαρία έχει ή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης? Έχει. Σωστό. Όμορφε, ποιο ήταν το επίθετο του Αρτεμάκη στη σειρά «Βουράτε γειτόνι»? Αστεμί μου Αρτεμάκη. Σωστό. Ρίκο, βορειοδυτικά της Αυστραλίας βρίσκονται τα νησιά Κόκος, Κίκης ή Πάμπος? Το μόνο που ξέρω είναι το κουκού, είναι αλλά είναι ο κόκκος. Σωστό. Αναστάζια, ναι. Πώς τελειώνει η κυπριακή παροιμία? Κατά μάναν, κατά τζίρι, κατά θκιόν? Hello, δεν απαντώ σε χωριάτικες παροιμίες. Sorry. Καραβογύρι. Σοκράτη. Bang.
Το πέταγμα. Λάθος απάντησε. Το πέταγμα του Χαρταϊτού είναι μέρος των εθήμων ποιας ημέρας? Της Καθαράς Δευτέρας. Σωστό. Bang. Ο Έρικ πρόλαβε και έκανε μπανκ. Yes. Για να δούμε τι κάνατε. Λοιπόν, 310 ευρώ, σύνολο 1040 ευρώ για την ομάδα, για τους γειτόνους εδώ που αρκέψαν τα δικά τους ηραστάζια με τον Σοκράτη. Δεν καταλαβαίνω εκεί τι καυγαδάκι συζυγικό είναι. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Κάποιος όμως θέλει την προσοχή όλη επάνω του. Κάποιος θέλει να το κάνει μόνο κάμερο. Ποιος θα κοπεί στο μοντάζ, ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Μία λανθασμένη απάντηση σε αυτό τον γύρο από την αισθητικό Ναστάζια, η οποία είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ο Σοκράτης συνεχίζει να βουρά δυναμικά, αφού για ακόμη μια φορά είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιο νούμερο θα κόψουμε. Σοκράτης. Σοκράτης, Παλέσιορ. Σοκράτης. Ναστάζια. Όμορφος. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο, που ήταν η Ναστάζια, που έχασε την παροιμία. Αφού σου είπα, δεν απαντώ σε χωριάτικες παροιμίες. Ναι. Sorry. Ναι, Ναστάζια, όμως βλέπω ότι υπάρχει κάτι έγινε εδώ στο γύρισμα ανάμεσα σε εσάς και στο Σοκράτη. Τόσα χρόνια έρωτα στον αδύναμο κρίκο, θα τσακωθείτε? Κοίταξε, να πάρει και εκείνος μια φορά τα μωρά μπαλέτο, sorry. Α, είναι τέτοιο θέμα, πρακτικό. Ναι. Ναστάζια, τι μάθατε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τους τηλεοπτικούς γειτόνους μέχρι τους κινηματογραφικούς? Μάθατε τίποτα? Πρωτεύουσες? Πάρα πολλές. Χώρες? Καλό. Γνώσεις? Πάρα πολλές. Όπως... Έγινα παντογνώστρια. Α, γίνατε παντογνώστρια. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, πιο αδύναμο κρίκο καθημερινά. Οπωσδήποτε, Τάσο μου. Είσαι λίγο αργορούφητος μερικές φορές, αλλά αρέσεις μου. Αργορούφητος? Ναι. Έτσι, ρε παιδί μου, κινούν το δίσου. Λίγο. Αχώνευτος. Ναι. Θυμοθιάρης. Α, θυμοθιάρης. Ναι, διότι με αυτά που ακούω, Ναστάζια, και με αυτά που ακούω και απόψε. Mm-hmm. Για πείτε μας, τι θα κάνετε στην ταινία, πόσα είναι η Ναστάζια μετά από τόσα χρόνια? Πώς να είναι, αγάπη μου. Θα ανατριχιάζει σύγκορμη, διότι πήραμε μέσα στα Μιτσερά. Στο Μιτσερό η Ναστάζια? Ναι. Το έζησα κι αυτό. Φαντάζομαι το σβέρκο σας... Έχω πάθει αυγενικό σύνδρομο. Από την κίνηση? Από το τέτοιο. Πώς το κάνατε από το... Από το τέτοιο. Αχ, θέλω να το κάνω μπούμεραγκ αυτό. Ξανά, από το... Ναι. Αυγενικό. Αυτό θέλει χειροπράκτη καθημερινά. Ναι, τον έχω μόνιμο. Α, ήμουν σίγουρος. Γιατί το Σοκράτη για τον παλέτσο ή για αυτό που έκανε πριν? Κοίταξε, πάντα με υποτιμάει. Βέβαια δεν το πήρα τόσο αυτόν, όσο να με βάζει εμέναν όλες τις δουλειές. Ας κάνει και εκείνος κάτι. Πείτε και μου κάτι. Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη θα έχει red carpet? Όχι, θα έχει στην Κύπρο red carpet. Στη Νέα Υόρκη όμως τι θα βάλετε, ας πούμε, επειδή θα έρθει φαντάζομαι η Μέριλ Στρίπ. Μάνα μου τη Μέρι. Και εκείνη η Μέρια. Τι θα πείτε στην Meryl Streep όταν θα έρθει στην ταινία? I like you so much, Mary. Φαντάζομαι θα βάλετε κόκκινο φόρεμα με νούρατσο. Α, δεν ξέρω τι θα βάλω. Θα βάλω το καλύτερο πάντως. Στην Αμερική πώς θα προβληθεί η ταινία? Θα παίζετε με υποτίτλους ή... Νομίζω, ναι, με υποτίτλους. Τώρα πώς θα μεταφράσουν το έχει κούσπο στο Μιτσερό, δεν ξέρω. Οι υπότιτλοι θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά στην Αμερική? Στα αγγλικά, μάνα μου. Α, το κούσπο στο Μιτσερό, δεν όντως. Ξέρω, ναι. Είναι ένα θέμα. Να ρωτήσω τον Ρίκο που, σαν να θυμάμαι, έχει ζήσει κάπως παλιά στην Αγγλία, όταν ακόμα η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή. Το κούσπο στο Μιτσερό πρέπει να είναι... Αξ ατ Μιτσερά. Μιτσερά. Ναι. Ξέρεις που βάζεις το Μιτσερό? Πλωρίσα, μέσα στην ταπέλα, αρδικιού. Ναι. Εγώ ξέρω, η Μέριλ που θα διαβάσει Αξ ιν Μιτσερό, τι θα καταλάβει? Μεταφράζαμε, Ρίκο, με έχει κούσπο στην Νέα Υόρκη. Ναι, αναλούμε πολλά, ρε παιδιά. Νομίζω να φύγει ο Σοκράτη, να τελειώνουμε με τα πρόβλημα. Ναι, γιατί ψηφίζετε συνέχεια το Σοκράτη, Ρίκο? Ψήφιζα τον, διότι η μούτσι μου, έτσι ήταν έτσι. Ήταν μητσιά. Αλλά τράβα με άλλη είναι μούτσι. Μπορώ την ακόμα. Έλα να είσαι το έργο να δεις.
Πάω στο Σοκράτη που έχει αλληλοψηφιστεί εκεί με τη συμβία του την Αστάζια. Είναι δυνατόν να μην ξέρει αυτή την παροιμία? Πόσα ιδιαίτερα να δεις κάμω εγώ, Τάσο Μολατώνα. Τόσα χρόνια, ναι, δεν έχει μάθει κάτι. Τόσα χρόνια, κάθε μέρα έχουμε δύο ώρα. Και όταν ακούτε αυτές τις ανατριχίλες και αυτές τις τσιρίδες. Αυτά τα μαργαριτάρια παθαίνω εγώ, όχι ανατριχιαστικό σιόκ, εγκεφαλικό σιόκ. Είμαι γεμάτος. Για το τικ, τι λέτε? Είναι υπέροχο. Ρομ. Όλα είναι υπέροχα λοιπόν. Ναι, είναι. Μόνο που ότι ψηφίζετε ο ένας τον άλλο. Εντάξει. Είστε λίγο μαζόχα στο κράτη, είμαι, ε? Είμαι. Είστε. Με τέσσερις ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος επίσης. Λυπάμαι πολύ. Θα απαντήσουμε μια κυπριακή παροιμία, να μου επιτρέψετε. Ανάγιος των κολλιών να βγάλει τα μάτια σου. Κοιτάξτε κολλιούς εδώ. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εγώ έτσι ψηφισάσαι. Γιατί μόνο... σε κοίτησες με πολλά πριν που με κράτησες. Μόνο ο Έρικ ήταν δίπλα σας, Σοκράτη. Thank you, Eric. Yeah. Αλλά και πάλι φεύγετε. Να πάει στο καλό. Λοιπόν, πέρασα υπέροχα, σας ευχαριστώ και θα σας περιμένουμε στις 21 του Μάρτη στην πρεμιέρα μας. Να είστε καλά. Τέταρτος γύρος. Έχετε συγκεντρώσει 1.040 ευρώ. Χωρίζουμε ανδρόγυνα απόψε στον πιο αδύναμο κρίκο και εδώ με τους γειτόνους, διότι με την αποχώρηση του Σοκράτη που ψηφίστηκε και από την Αστάζια, μείνατε 5. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή σας αυτή τη φορά. Ξεκινάμε με τον Eric, που ήταν ο δεύτερος πιο δυνατός κρίκος στατιστικά. Yeah! Oh. Μετά τον Σοκράτη που ψηφίσατε να αποχωρήσει. Ρολόι! Έρικ, το σύνθημα που υποχρέωνε ο αστυνόμος Κάτσος να λένε οι υφιστάμενοι του ήταν εν δυο κάτω, θα σέβομαι και θα τιμώ τον... τον αστυνόμο Κάτσο! Σωστό! Αρτεμάκης, ο Μαρίνος Σιζόπουλος ξέρει ή δεν ξέρει να κάνει μπότοξ? Ξέρει! Σωστό! Όμορφε! Τι είδους ζώο είναι ο κουρκουτάς που συναντάμε στην Κύπρο, πώς το λέμε? Τι είναι ο κουρκουτάς? Κουρκουτάς είναι όπως το φίδι, αλλά συμπόθηκα, είναι... Πώς λέγεται? Ερπετών. Σαύρα. Ρίκο, τι είδος αυτοκινήτου είχε ο Ρίκος Μάπουρος, δηλαδή εσείς, στη σειρά Βουράτε Γειτόνι? Κοίτα, είχα και ο ιό, αλλά το καλό μου ήταν το μονογάμινο, που έπαιρνα κουρουπίτια. Α, όχι το διπλοκάμπινο. Όχι, ήταν μονοκάμπινο. Α, μονοκάμπινο. Αστάζια, σωστό. Αστάζια, μια κυπριακή λίρα χωριζόταν στο παρελθόν σε 20 ή σε 40 σελίδια? Α, κοίταξε, ήταν παλιά, εγώ δεν ζούσα τότε, αλλά 20. Σωστό. Έρι, η Αντιγόνη Παπαδοπούλου έχει ή δεν έχει συγγένεια με τον ηθοποιό και παρουσιαστή Σπύρο Παπαδόπουλο? Άναση. Σωστό. Αρτεμάκης, τι είναι τα σκατούλικα στην Κύπρο? Παιχνίδι. Σωστό, παραδοσιακό παιχνίδι. Όμορφε. Πώς λέμε στην κοινή ελληνική τη λέξη σκεμπετζής? Ο κυλιαράς. Σωστό, κυλιαράς, ναι. Ρίκο. Πάνκ. Τι γλυκό έτρωγε με τα μανίας η πολίτσα στο Βουράτε Γειτόνι? Με την κρέμα σιόρ το... Κρέμπουλε. Σωστό, κρέμπουλε. Αναστάζια, όταν αναφερόμαστε σε τασάκια, ποιο πρόεδρο της Κύπρου φέρνουμε συνειρμικά ή συναγερμικά στο μυαλό μας? Τον Νίκαρο. Σωστό. Έρικ. Μπανκ. Η καθολική είναι ενορία ποιας πόλης της Κύπρου? Της Λεμεσού. Σωστό. Αρτάκη. Η μπανκ. Δεν κάνατε μπανκ, Αρτεμάκη. 100 ευρώ. Μόνο. Όλοι. Βγήκαμε. Αλλά το δώσαμε τελικά, διότι το είπε ο όμορφος. Και να το πω. Και ακούστηκε και έγινε μια έτσι παρανόηση, αλλά εγώ έτσι θα το αφήσουμε. 100 ευρώ, σύνολο 1.140 ευρώ σε αυτό το γύρο και κάποιος γείτονας δεν έχει προσφέρει τίποτα. Κάποιος κάνει πολύ καλά τη γλάστρα. Ποιο είναι το διακοσμητικό στοιχείο, ψηφίστε τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτό τον γύρο, αφού την πρωτιά παίρνει αυτή τη φορά ο Έρικ. Ενώ ο όμορφος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, αφού έδωσε την μοναδική λανθασμένη απάντηση του γύρου. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος θα πέρασει κυριολεκτικά πίσω από τις κάμερες. Ρίκος! Αρτεμίου Αρτεμάκης!
Αρτεμάκης. Ρίκος. Αρτεμάκης. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο, που ήταν ο όμορφος. Εσείς ήσασταν ο πιο αδύναμος κρίκος, που δεν ξέρατε ότι ο Κουρκουτάς είναι η Σαύρα. Ο Κουρκουτάς, κύριε Τάσο, είναι μικρός που τούτον τον κροκόδιλο. Κροκόδιλος. Αρφός του κροκόδιλου. Αρφός του κροκόδιλου. Πείτε μας λίγο για αυτή τη στιλιστική άποψη, έτσι θα πάτε στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, η Άννα Γουίντουρ όταν θα έρθει θα σας δει έτσι. Θα πελάνει πάνω μου, άμα έρθει στην πρεμιέρα. Ξέρετε ποια είναι η Άννα Γουίντουρ, φαντάζομαι. Του τυπώσει το καφέ. Η Άννα Γουίντουρ είναι η φιλενάδα της Ναστάζιας, η διευθύντρια της Vogue. Thank you. Ναι, θα σας δει με τη χρυσή καδένα. Δι. Με το κατεβάστε λίγο την καρτέλα σας. Του τα έβαλε μου τα βαθούλα. Σαν τον Ταμπτάκο είστε. Τι είναι αυτό το styling. Ο Ταμπτάκος ζει. Ναι, ελάτε λίγο να δούμε. Είναι έτσι με την σύζυγος, η βαθούλα. Α, έχει πολύ γούστο η βαθούλα. Διαβάζει όλη μέρα τα fashion περιοδικά. Ό,τι πρέπει για τη Νέα Υόρκη. Όμορφε. Ναι. Είπατε ότι είστε επιχειρηματίας και πρόεδρος της Όμορφος Group. Εγώ γιατί δεν είμαι στο συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο. Να αγοράσετε μετοχές, κύριε Τάσο. Σκεφτούμαστε να σας κάνουμε μια πρόταση, ας πούμε. Σε όλους τους influencers. What? Τούτους που είμαι στο Instagram. Influencer. Ναι, είμαι influencer. Ναι, το δηλώνω. Ναι. Τάσος Τρίφωνος, το 3 με I. Μα γιατί το λαλήσουν το 3 με I. Διότι το είχα κάνει με Y, μετά ξέχασα τους κωδικούς και δεν το... Οπότε το λαλείς, γελούμε με τη βαθούλα, διότι αφημίζει μας το 3 man. Και λαλεί μου το 3 man με Y. Με I. Ναι, με I, είναι I κούπα. Ναι, δεν επιχείρημα. Αφού είναι σαν αντίποση, ρε. Γιατί που σου καθαρίζει η βαθούλα είναι μέσα στην επιχείρηση. Και δεν τις έβαλε με κοινωνικά ασφαλίσεις. Ησυχία, ησυχία. Όχι, να τα λέμε τούτα, να τα ακούει ο υπουργός. Όμορφε. Μάλιστα. Γιατί τον Αρτεμίου. Τον Αρτεμάκη. Είχαμε λάθος μια ερώτηση. Καμιά ερώτηση δεν έκανε λάθος Αρτεμάκης. Μόνον εσείς. Αρτεμάκη. Όχι. Εσείς έτσι δεν κάνατε λάθος. Ούτε το Σιζόπουλο με τα μπότοξ χάσατε, αλλά σας ψήφισαν. Γιατί. Δεν ήξερα. Αρτεμάκη, εσείς 15 χρόνια μετά ακόμη εγώ έντζε. Ναι, προχώρησα φυσικά. Έκαμα, είμαι σεφ σε ένα πουλά κλασάτο εστιατόριο. Το πιάσετε. Στο Master Chef γιατί δεν πήγατε. Είμαι τελειωμένος να πάω να δείξω σε κανόνες μου για μέ. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Ότι είστε τελειωμένος είστε, είναι η αλήθεια. Αρτεμάκης 40 χρονών, ακόμα Αρτεμάκης. Εδώ να μου πείτε ο Κασουλίδης Γιαννάκης και υπουργός εξωτερικών. Πιο μεγάλος. Αλλά Ναστάζια, φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Αν ακούσω ακόμα έναν εγώ, έντζε. Ναι. Μάνα μου, δεν πειράζει, ρε. Είμαι πολλά χαριτωμένος, δεν πειράζει. Θα αυτοπυρπολιθώ σαν την Ελένη Θεοχάρους, όχι στο Σύνταγμα. Γιατί στην Πλατεία Ελευθερίας, όταν θα τελειώσει. Το εγώ, έντζε, λαλούν το ούλι τώρα. Ούλι πολιτική, εγώ, έντζε, λαλούν. Και στον αθλητισμό, εγώ, έντζε. Εσείς ήσασταν ο πρώτος διδάξας όμως, Αρτεμάκη. Με το εγώ, έντζε. Και πώς νιώθετε που το πήραν μετά οι πολιτικοί. Εγώ φταίω, εγώ φταίω, ναι. Εσείς φταίτε. Ναι, παραδέχομαι, εγώ φταίω. Και χρησιμοποιούνται όλοι εδώ. Εγώ, έντζε, το εθνικό μότο της Κύπρου. Όλοι. Εδώ, εγώ, έντζε. Πείτε μας το έτσι, ακόμα μια φορά μόνο σας το επιτρέπω. Εγώ, έντζε! Εσείς, έντζε, αλλά εσείς είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Παρόλο που δεν ήσασταν σύμφωνα με τα στατιστικά, έχετε τρεις ψήφους. Λυπάμαι πολύ. Όχι, εγώ και κοίταξε, ευτυχώς που έφκανα φυσικά, διότι έβαλα και κάτι μακαρόνια του φούρνου μες στο αυτό να έρθει ο Γιάννης Πότσι να φάμε, καταλάβετε. Και ήθελα να φύγω έτσι αλλιώς, γιατί ο όμορφος ήταν δίπλα μου και έφαγε σκόρτους. Πέμπτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει 1140 ευρώ με την αποχώρηση του Αρτεμάκη εγώ έντζε, μείνατε τέσσερις. Και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε και πάλι από τον Eric. Παπαλέ! Yeah! I'm very happy! Που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος για ακόμη μια φορά. Ρολόι! Eric, ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Σιλούρης, πιο δημοφιλή παίχτη του Survivor, τίμησε τον Οκτώβριο του 2017. Τον Πρίαμο Ιωαννίδη, τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη. Τον Τάνο, Γιώργο Αγγελόπουλο. Όμορφε!
Με ποιο κουζινικό αντικείμενο απειλούσε συνεχώς το Ρίκο η Πέπα στην τηλεοπτική σειρά Βουράτε Κοιτώνει? Με το μαστάτσι. Σωστό, το μπλάστι, μπαζράτσι. Ρίκο, σε ποια επαρχία της Κύπρου βρίσκεται το Μητσερό? Να μην έσου. Επαρχία. Μας αρρωτιού. Λευκοσία. Σωστό, Ναστάζια. Πώς λέμε στην κοινή ελληνική την κυπριακή φράση κουλουμάκα? Στην κοινή ελληνική. Ναι. Κουλουμάκα. Κουλουμάκα είναι το κυπριακό. Ναι. Ανακατωμένα. Σωστά, όλοι μαζί ανακατεμένοι. Έρικ, ο ηθοποιός Γιώργος Ζένιος ζούσε για πολλά χρόνια στην Τανζανία, στη Μογγολία ή στην Αγγλία? Στο Λάντον, αφού ξέρετε. Σωστό, όμορφε. Πού δούλεψαν ο Αρτεμάκης και ο Κάττος όταν τους έκλεψα στη Ρωσία στη σειρά Βουράτε Κοιτώνει? Επίασε σε έναν ζωολογικό κήπο. Ζου. Ναι, ζου, ζου. Στο ζου. Σωστό. Ρίκο, τα λαζάνια είναι είδος ζυμαρικού ή όσπριο? Ζυμαρικού. Σωστό. Ναστάζια, πώς λέγεται αυτός που κατάγεται από την Πάφο? Παφίτης. Σωστό. Έρικ, συμπληρώστε το στίχο από τους τίτλους έναρξης της κομικής σειράς Βουράτε Γειτόνι. Η γκόμενα του τέταρτου μαλώνει με την Πέπα και ο Ρίκος. Εγώ μου πιάσεις τη σειρά και δεν ξέρω τούτα καλά. Την Αστάζια Βουράτη όλη μέρα. Όμορφε. Μαζί με ποιον ηθοποιό ο Κωστάκης Κωνσταντίνου δεν το ξέρετε? Πάκη. Oui. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτηση. Ήταν για έναν ηθοποιό, τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, oui, που έκανε την Πόπιν και την Άντζελα με έναν άλλο. Ναι. Oui. Αλλά δεν θα τα ξέρετε λογικά αυτά εσείς. Ναι, αλλά βάλω σε ερώτηση. Ποιος έκανε την Πόπιν και ποιος την Άντζελα? Απαντήστε στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος. Εκεί μπορείτε να σχολιάζετε το ειδικό μας επεισόδιο απόψε με τους πρωταγωνιστές της ταινίας και της σειράς, αλλά τώρα της ταινίας που βγαίνει 21 Μαρτίου στους κινηματογράφους, Βουράτε Γειτόνι. Ο πιο αδύναμος κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες στο Twitter, ο πιο αδύναμος κρίκος με ελληνικά στο Facebook. Και για να δούμε ποιος απέτυχε παταγωδός να μπει στο πετσί του ρόλου. Ποιος ρίχνει πολλές κρυάδες? Ποιος είναι έργο που έχουμε ξαναδεί? Ψηφίστε τον πιο αδύναμο κρίκο. Η Ναστάζια με τον Νάζη και τη χάρη της είναι για πρώτη φορά ο πιο δυνατός κρίκος. Ο Έρικ, ο δυνατός κρίκος του προηγούμενου γύρου, είναι τώρα ο πιο αδύναμος κρίκος. Ψηφίσατε, για να δούμε ποιος πρέπει να φύγει από το πλατό. Έρικ. Όμορφος. Εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο, που ήταν ο Έρικ, ο πιο δυνατός κρίκος, η έκπληξη, ήταν η Ναστάζια. Άντε ρε! Τι ψήφιζες, Ναστάζια? Τον Έρικ, sorry Έρικ μου, αλλά αν ήβρες ούτε μια αγάπη. It's okay. Τι έπαθε η Ναστάζια ο Έρικ? Δεν ξέρω. Ή από το πολύ Τζαμάικα? Μπορεί. Έρικ. Ένα κατάλαβα, γιατί είναι εδώ και το βραβείο στον Τζάνο και το εδώ και του Κυπρέου? Ούτε εμείς έχουμε καταλάβει. Θέλατε να το δώσεις στον Πρίαμο, όχι στον Τάνο. Καλό. Το στίχο δεν το ξέρετε γιατί ήσασταν guest. Yes. Δεν ήμουν όλες τις χρονιές εγώ στη σειρά. Οπότε πολλά από τούτα πράγματα δεν τα ξέρω. Με αλλαγωνιστήκα σας στην ταινία. Yes. Πού θα με πήρες? Έρικ, με τρεις ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Ήταν λίγο άδικο που έφυγε, διότι πριν πήγαιναν πάρα πολλά καλά, αλλά είχαμε έτσι περίεργες ερωτήσεις. Και εγώ, ξέρετε, είμαι ένα μπουρνεμένο παιδί, ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο Λόντον μόνος του. Αλλά ελάτε 21 του Μάρτη στην ταινία και να δείτε τι θα τους κάνω. Έκτος γύρος, έχετε συγκεντρώσει γειτόνι 1.590 ευρώ. Με την αποχώρηση του Έρικ μείνατε τρεις. Πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με την Ναστάζια, που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος σύμφωνα με τα στατιστικά. Ρολόι! Ναστάζια, στον πρώτο κύκλο της σειράς Βουράτε Γειτόνι, ο Ρίκος και η Πέπα πάνε σε εστιατόριο για να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους. Σε τι είδους εστιατόριο πήγανε? Σε γαλλικό. Σωστό.
Όμορφε, τι ονειρευόταν η Ναστάζια να έχει τον υφικό τη? Να έχει νουράτσου. Σωστό, Ρίκο. Ποια θέση έχει πάρει ο αθλητής που το απονέμεται το χάλκινο μετάλλιο? Χάλκινο. Πάσου. Την Χαλκού. Τρίτη θέση. Χαλκού. Την τρίτη θέση έχει πάρει. Ναι. Ναστάζια, αυτό ήθελα να μου πείτε. Ναστάζια, η καθαρά Δευτέρα είναι ή δεν είναι κινητή γιορτή? Κινητή. Δηλαδή, κινείται. Είναι ή δεν είναι κινητή γιορτή? Είναι κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Α, είναι κινητή. Σωστό, όμορφε. Ποιο ρήμα σημαίνει παίζω ένα ρόλο σε θεατρικό, κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό έργο, παριστάνω ένα πρόσωπο? Το ρήμα. Τέλος το ρήμα. Ποιο ρήμα σημαίνει παίζω ένα ρόλο σε ένα θεατρικό ή σε ένα έργο? Ποιο ρήμα. Ποιο ρήμα, πού ξέρω. Πάσο. Όχι, γιατί είναι πιλωτά. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Όχι, δεν το ξέρω το. Το υποδίωμαι, Ρίκο. Τι προσπαθούσε να καταπολεμήσει με τη δίαιτα που έλεγε ότι έκανε η πολίτσα στη σειρά Βουράτε Κοιτώνει? Έλενα Παστίνη. Και είσαι τον, πώς το λαλείς, και τον... Κουτάν. Όχι, κουτάν. Που έτρωε το φαΐ. Ναι, ρε. Κατίντα. Σωστό. Μπανκ. Μόνο 10 ευρώ σε αυτό το γύρο. Shame of us. Γιατί? Shame on you, γειτόνι. Σύνολο 1600 ευρώ. Κάποιος ήταν πρώτο όνομα. Κάποιος έγινε κομπάρσος. Για ποιον θα πέσουν οι τίτλοι του τέλους? Ψηφίστε τώρα. Στα φόρτε της Ναστάζια, αφού και σε αυτό τον καθοριστικό γύρο έχει καταφέρει να είναι ο πιο δυνατός κρίκος. Ο Ρίκος κινδυνεύει με αποχώρηση, αφού είναι ο πιο αδύναμος κρίκος του έκτου γύρου. Μετά το διάλειμμα, ποιος γείτονας θα μας αδειάσει την γωνιά? Τα δώρα είναι μία προσφορά της CIC Auto Masters και του ταξιδιωτικού γραφείου. Ψηφίσατε, για να δούμε σε ποιον θα κάνει zoom η κάμερα για τελευταία φορά. Ρίκος. Όμορφος. Όμορφος. Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο, που αυτή τη φορά ήταν ο Ρίκος. Ο πιο δυνατός ήταν η Ναστάζια για ακόμη μια φορά. Yes. Με δύο σωστές απαντήσεις. Ρίκο, τι γίνεται μετά από τόσα χρόνια? Εξακολουθείτε να είστε το ίδιο πίσης, τσιγκούνης? Όχι, σιόρ, εμάντζι με τσιγκούνης, σιόρ. Αλλά... Το λαλούν ότι είμαι τσιγκούνης. Θέλω, τούτος. Έφα μου πολλά ριαλιά. Πρέπει να φύγει. Γι' αυτό το ψηφίσατε? Ναι. Το έτσι γενέκα του. Α, μάνα μου. Είσαι ο πιο αδυνατό Ρίκος. Ποιος αδυνατό, ρε. Να μου το είπε τώρα, αδυνατό Ρίκος. Μου λένε από το control, με ειδοποιούν ότι η Πέπα δεν ήρθε απόψε, διότι κάνει shopping. Ναι, καλά, ναι. Με την κάρτα σας. Άμα λέει, μου μπορεί να βιαστείς. Να βιαστείς, γιατί πρέπει να πάει νεύρο τώρα, έτσι γίνεται. Αν ήθελε η Ναστάζια όμως να της αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, δεν θα της το αγοράζατε? Ποιο. Ναι, καλέ. Πιστέψαμε τώρα. Μπορεί όμως να κερδίσει από την κλήρωση το Fiat 500, όπως και εσείς. Σαπώνατον και είμαι δίπλος. Χαλό, Ρίκο Μάπουρε. Χαλό, πέ μου χάνεις. Άτε πάλι. Βουράζει ο χόρκατος ακόμα από πίσω. Πάρα πολλά χρόνια, Τάσο μου. Άσε, πονεμένη ιστορία. Γιατί τον όμορφο, Ναστάζια? Δεν ήβρε τίποτε ο καημένος, τι να πω κι εγώ. Ούτε ο Ρίκος όμως, αλλά βλέπω ότι τον κράτησες μέσα. Τέλος πάντων. Βουράμε ο χώριατος, αλλά δεν ξεκολλάτε. Όμορφε, δεν βρήκατε το υποδίωμε? Αν ήσασταν ένας στάρ του σινεμά, ένας χολιγουντιανός στάρ, ποιος θα μπορούσε να ήσασταν? Θα ήμουν ο Τζορτζ Κλούνης. Γιατί ο Τζορτζ Κλούνης? Διότι μοιάζω του. Ποιος σας το είπε αυτό? Ήμουν στο Λονδίνο, κύριε Τάσο, ναι. Και κάθομαι σε ένα καφέ. Μάλιστα. Πριν και τρεις μέρες. True story να πούμε αυτό, είναι αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Και ρέξα από τρεις Ιαπωνεζούες, κύριε Ρίκο,
Και ήθελαν να βγάλω στη σέφη με τη μητά μου. Λέω του εντάξει, λέω μου κύριε Κλούνι. Πήγαμε στο Πάρνετο που και το καφέ. Όχι, Μπό Στριτ. Έχει το φρενοκομείο για. Το ακούσαμε γι' αυτόν, τάσο μου. Δεν θα βλέπαν καλά οι Ιαπωνεζούλε, μάλλον. Δεν βλέπα, είναι με ίδια να μπουσάζω τα μαλλιά μου. Του φαντάζεται και όμορφο. Και εδώ μέσα, κύριε Τάσο, 21 του Μάρτη, θα παρπατήσω εγώ και η Βαθούλα, πα στο κοτσίνο χαλί. Και θα έχουμε και το καζαντί μας πόξω από το σινεμά και θα παίζει ο κόσμος μούχτη. Πολιτισμικό σοκ. Θα πάθουμε ακόμα και εδώ να είναι, Αστάζια. Φταίω, μάνα μου, πάνω να τριχιάζω, σύγκορμη, δε μου, φταίω. Όμορφε, με δύο ψήφους είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ. Σου ψήνε εντός ο Γιος Κλούνης, εντός που με φάει. Γιατί έβαλε μου ερώτηση και πιάσε με αξιπά, κατάλαβες κύριε. Αυτή. Εμείς πάντως σας περιμένουμε και θα έχουμε και δωρεάν καζαντί. Σου λέει τα σινεμά θα έχω καζαντί της group of όμορφος, group of companies. Φτάσαμε στον 7ο γύρο με 1600 ευρώ. Υπομονή, το μαρτύριο με τους γειτόνους τελειώνει σιγά σιγά. Σε αυτό το γύρο, στον οποίο έφτασαν η Ναστάζια και ο Ρίκος, μοιραίο, είναι ο τελευταίος γύρος, η τελευταία σας ευκαιρία για να ανεβάσετε το ποσό. Mm-hmm. Με 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις και μπανκ, ο 7ος γύρος και η αλυσίδα του σας δίνουν 1.100 ευρώ. Πολύ περισσότερα από τους υπόλοιπους γύρους. Ρίκο, πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 90 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε με την Ναστάζια, που για ακόμη μια φορά ήταν ο πιο δυνατός κρίκος, σύμφωνα με τα στατιστικά. Ρολόι! Ναστάζια, τι έλεγε η Πέπα όταν απειλούσε τον Ρίκο ότι θα το χτυπήσει με το μαδράτζι στη σειρά Βουράτε Γειτόνι. Φύε που δαμένα μέσα σου την... Τα πλατήσω. Σωστό, Ρίκο. Bank. Σε ποια νησιώτικη χώρα έχει τις ρίζες του ο παραδοσιακός χορός του Δρεπανιού. Την Πάφο. Σε ποια χώρα. Α, στην Κύπρο. Σωστό, Bank. Ναστάζια. Με ποιον ήταν ερωτευμένη η Ιουλιέτα στο διάσημο θεατρικό έργο του William Shakespeare. Το Ρωμαίο. Σωστό, Ρίκο. Σπανκ. Οι κατσαρίδες είναι έντομα ή έρπετα. Όχι, έντομα. Σωστό, Ναστάζια. Το τιτζιριντού είναι παραδοσιακό μουσικό όργανο ή φαγητό των Ιθαγενών της Αυστραλίας. Όργανο. Σωστό, Ρίκο. Σπανκ. Στη σειρά Βουράτε Γειτόνι έκανε ή δεν έκανε γκες ρόλο και η Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Έλεγα. Σωστό, Ναστάζια. Τι είναι το σεμέν ή το σεμεδάκι. Κέντημα. Σωστό. Bank. Ρίκο, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης άρρωστος. Υγιής. Σωστό, Bank. Ναστάζια. Η ενορία του Αγίου Κασιανού σε ποια πόλη της Κύπρου βρίσκεται. Στη Λευκοσία. Σωστό, Ρίκο. Bank. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα βρίσκονται οι πόλεις Τορίνο και Πίζα. Τορίνο και Πίζα. Γαλλία. Πού. Σε ποια. Γαλλία. Στην Ιταλία. Α, ναι. Για να δούμε, 450 ευρώ, σύνολο 2.050 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα διεκδικήσουν αμέσως τώρα στον τελικό η Ναστάζια και ο Ρίκος Μάπουρος. Φτάσαμε στον τελικό του πιο αδύναμου κρίκου απόψε καθαρά Δευτέρα με τους γειτόνους από τη σειρά Βουράτε Γειτόνι που βγαίνει και η ταινία 21 του μήνα μετά από τόσα χρόνια. Κούσπο στο Μητσερό, η ταινία, το μαδράζι της Πέπας και το καπέλο της Ναστάζιας. Και σε λίγο τελειώνει αυτό το πολιτιστικό σοκ, το μαρτύριο. Έλα Μάριε, floor manager να έρθει να το πάρει. Εάν υποψιαστώ ότι θα κερδίσει η Ναστάζια. Ναστάζια. Γιατί Τάσο μου. Όχι, λέω ότι μπορείτε να κερδίσετε. Φτάσατε μέχρι εδώ. Φυσικά μπορώ, άμα έφτασα στον τελικό. 2.050 ευρώ είναι το ποσό, Ρίκο. Το σκέφτεστε. Κάμπουζο. Αυτή τη φορά παίζετε ο ένας εναντίον στον άλλον, χωρίς χρονική πίεση. 5 ερωτήσεις που θα σας υποβάλω ένα λάξ. Όποιος απαντήσει τις περισσότερες σωστές κερδίζει και φεύγει με τα 2.050 ευρώ. Ο άλλος φεύγει με άδεια χέρια. Ναστάζια, ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος στον 7ο γύρο. Και έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θα παίξετε πρώτη ή δεύτερη στον τελικό. Να παίξω πρώτη. Ναστάζια,
Ποιο ήταν το πρώτο τηλεοπτικό σίριαλ που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1967 σε παγκύπρια αλλά και πανελλήνια βάση, σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Καυκαρίδη και σενάριο του Μιχάλη Πιτσιλίδη. Κυπριακό σίριαλ. Που κατοδιών της Μαδαρής. Με εντυπωσιάζεται, Αναστάζια, που ξέρετε και σίριαλ που αφορούσαν χωριά. Ναι, αυτόν το ήξερα, ναι. Σωστό. Ρίκο. Και ως Έλληνας τραγουδιστής με σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60 και του 70, ήταν γνωστός και για το σήμα κατά τεθέν του, τις μεγάλες φαβορίτες του, τις παρπέτες του. Αου, ο Κόκοτας. Το μικρό του το θυμάστε, γιατί έχει και Κόκοτα μικρό. Ο Σταμάτη. Σωστό. Ναστάζια, ποιας μεγάλης και ιστορικής πόλης της Ελλάδας το αεροδρόμιο λέγεται Μακεδονία? Επήγα πάντως με τον Σοκράτη και είδαμε την Νατάσα Θεοδωρίδου στα μπουζούκια. Ένα λεπτό. Της Θεσσαλονίκης! Σωστό! Yes. Ρίκο, ποια ήταν η μακροβιότερη κυπριακή τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών? Ο σεναριογράφος της σειράς Δήμος Ανδρέου ξεκίνησε να γράφει τη σειρά το 1996 με αφορμή τότε τις δημοτικές εκλογές του 1996 και διήρκησε 11 σεζόν. Νομίζω είναι ιστορίες του χορκού. Σωστό. Του χορκού. Του χωριού. Άντε να δω. Ναστάζια. Ναι. Με ποιον όρο τριών λέξεων είναι γνωστά τα λεωφορεία, τα τραμ, τα τρένα, τα μετρό, τα αεροπλάνα, τα πλοία? Πώς τα λέμε όλα αυτά? Κοίταξε, μου-μου-ε, όχι, είναι μου-μου-μου. Δηλαδή? Μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστό! Yes. Ρίκο, η κοιλάδα της Μαραθάσας διαρρέεται από ποιον ποταμό, ο οποίος πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές του Τρόοδους? Τον Κοτσίρκα. Α, τον ποιο? Τον Κοτσίρκα. Δεν θα το αντέξω. Πολιτισμικό και ανατριχιαστικό σοκ. Ποιον Κοτσίρκα, Ρίκο μου, το Σέτραχο? Χειρότερα. Ναστάζια, ποια χρονιά προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Βουράτε γειτόνι»? Το 2001. Σωστό! Ρίκο, εκτός από τις ταινίες «Ben Hur» και «Τιτανικός», ποια είναι η τρίτη ταινία που κατέχει το ρεκόρ για τα 11 βραβεία Όσκαρ που έχει κερδίσει? Πάσου. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και συγκεκριμένα η Επιστροφή του Βασιλιά. Αυτό σημαίνει πως η Ναστάζια είναι η νικήτρια του απόψινού πιο αδύναμου κρίκου. Άντε ρε! Και φεύγει με 2.050 ευρώ από το παιχνίδι. Ζω μεγάλες στιγμές, Τάσο μου. Και εμείς ζούμε μεγάλες στιγμές. Αν η Ναστάζια έχει κερδίσει, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει το πιο αδύναμο κρίκο. Ρίκο, φεύγετε με άδεια χέρια. Λυπάμαι πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο, να είστε καλά. Έτσι για να κλείσουν κάποια στόματα και ειδικά του Σοκράτη. Σοκράτη, sorry, α. Το εγκατάφτη, ρε παιδιά, από την Αφρική κατεκέρδισε τη Σόνα, διότι για φιλανθρωπικό σκοπό. Τώρα, αν είδα να τα πιάω, να την αφήκω για να τα πιάει, νομίζετε. Λοιπόν, τα λεφτά θα πάνε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Έλικας. Είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, ένα σπίτι. Ήταν τέλεια! Πέρασα πάρα πολύ ωραία και δεν είναι τόσο αργορούφητος από κοντά ο Τάσος, είναι γλυκούλης.